Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει τη, οι συμμάχοί του και οι πολιτικοί τους ευθύνονται για του υπεριαλιστικού πολέμου και τα κύματα προσφύγων και μεταναστών. Η άθλια σημερινή κατάσταση σε βάρο του είναι αποφασισμένη ομόφωνα από όλες τι κυβερνήσει στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια οι δε εξαγγελίε τη προέδρου ντε λάιεν για αύξηση τη ευρωσυνοριοφυλακή σε δέκα σηματοδοτεί ένταση τη καταστολή ενάντια στου πρόσφυγε και περισσότερου θανάτου προσφύγων στη μεσόγειο. στην ελλάδα η κυβέρνηση τη νέα δημοκρατία συνεχίζει την προώθηση τη απάνθρωπη πολιτική τη ευρωπαϊκή ένωση ενάντια σε πρόσφυγε και μετανάστε που συνδιαμορφώθηκε και προωθήθηκε από την κυβέρνηση του σύριζα απαρέγκλιτα με συμφωνίες τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ενίσχυση της καταστολής στα σύνορα, με απελάσεις και εγκληματικές αρνήσεις διάσωσης προσφύγων στη θάλασσα από κυβερνήσεις κρατών μελών ο εγκλωβισμός σε κολαστήρια τύπου Μόριας με σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ επενείται τώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία και πλειοδοτεί σε νέα αντιδραστικά μέτρα όπως η μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ανάλγητη ανάκληση και αυτή τη ήδη περιορισμένη πρόσβασης προσφύγων και τούτον άσυλο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παλεύουμε ενάντια Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για να κλείσουν άμεσα όλα τα άθλια hot spot για την μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στις χώρες τελικού προορισμού τους ενάντια σε Σέγγεν και Δουβλίνο ενάντια σε όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των υπεραλληστικών πολέμων